Ευχαριστούμε ολόψυχα, σεβαστοί μου πατέρες και αγαπημένοι αδελφοί μου, τον τριαδικό μας Θεό, γιατί και πάλι μας αξίωσε και ήρθαμε εδώ, στη ζεστή φωλιά του Αγίου μας Νεκταρίου, ανήμερα στη χάρη Του, στην ανακομιδή του Αγίου και Σεπτού του Λειψάνου. Κάναμε χθες τον Εσπερινό και το πρωί τον Όρθρο και τη Θεία Λειτουργία και τώρα την Άγια Παράκλησή Του. Και θα μου επιτρέψετε να πω στην αγάπη σας λίγα λόγια για τον Άγιο μας Νεκτάριο. Μπορούμε να μιλάμε για τον Άγιο όλοι μας. Έχουμε σχεδική πείρα και πολλή αγάπη για εκείνον, ώρες πολλές και αμέτρητες. Η ατμόσφαιρα, εύχομαι και καλή εκκλησιαστική χρονιά. Τι όμορφα που αρχίζει, βλέπετε το έτος, το εκκλησιαστικό, με το φθινόπωρο, τα σχολεία, τις δουλειές, με τη λήξη των διακοπών και με το να γίνει πιο φυσιολογικό. Γι' αυτό και οι Βυζαντινοί μας πρόγονοι, δια της Εκκλησίας, όρισαν εκκλησιαστική πρωτοχρονιά και με τη συνδρομή της πολιτείας τότε, την 1η Σεπτεμβρίου. Και είναι πιο φυσιολογικό. Αλλά και οι άλλοι που είναι, ευλογημένοι είναι και εκείνοι. Εμείς δεν κολλάμε στο χρόνο, άλλωστε ο φιλάνθρωπος Χριστός μας, προσλαμβάνοντας την ανθρώπινη φύση, την αγίασε και ευλόγησε και όλα τα υπόλοιπα. Γι' αυτό λέμε καλή και ευλογημένη χρονιά. Βεβαίως, να επανέλθω όμως, η ατμόσφαιρα και χθες και σήμερα και τις προηγούμενες ημέρες, αλλά και τις επόμενες και αύριο και μεθαύριο και στη συνέχεια, η ατμόσφαιρα εδώ της Αττικής, αλλά και τον Πέριξ και της Ελλάδος και του κόσμου. Στην χάρη και στη μνήμη του Αγίου είναι διαφορετική. Μη μου πείτε δεν είναι. Έχει τέτοια χαρά, τέτοια ηλαρότητα, τέτοια απαλότητα. Βγαίνει από παντού η ευχή Του, η αγάπη Του, η στοργή Του, η παρουσία Του, τα θαύματά Του. Η θεϊκή Του χάρη, η καλοσύνη Του η ανίποτη και όλα Του τα καλά και όλα Του τα ωραία. Άλλωστε είναι κοντινός μας Άγιος. Τον περασμένο αιώνα έζησε, αγίασε, εκοιμήθη και πριν ακριβώς 50 χρόνια σαν σήμερα, 2 προς 3 Σεπτεμβρίου 1953, έγινε η ανακομιδή του Σεπτού και Ιερού και Αγίου Λειψάνου Του. Και ανακομιδή σημαίνει ξανά φροντίδα. Η πρώτη φροντίδα της Εκκλησίας απέναντι στο σκήνομα του Αγίου ήταν ο ενταφιασμός Του. Αφού προηγήθηκε η ακολουθία εκκλησιαστική και αφού τον εθρήνησε η θρησκεύουσα κοινότης και αφού τον κατεβόδωσε με πόνο αλλά και χαρά και κάθε ευλογία και αφού έμεινε το λείψανό Του πολλά έτη άφθορο στον τάφο, η Εκκλησία αποφάσισε να κάνει ανακομιδή. Ενώ έγινε τότε η ταφή, τώρα γίνεται η εκταφή. Δεύτερη φροντίδα. Κομαίο κομμό σημαίνει φροντίζω. Και νοσοκομεία αυτό φροντίζει την νόσο. Και γυροκομεία αυτό φροντίζει το γύρας, τα γυρατιά. Πήραμε λοιπόν από τους κόλπους της γης διαχειρών των αρχιερέων και των ιερέων και του κλήρου. Πήραμε εκ των κόλπων της γης τα ιερά και μυροβόλα λείψανα και οστά τα αγιασμένα του Αγίου μας Νεκταρίου. Και μόλις άνοιξαν τον τάφο του τον πάνσεπτο, εμυροβόλησε ολόκληρη εκεί η περιοχή και η μονή και ακόμα πέρα. Και κατάλαβαν όλοι ότι ο Άγιος Νεκτάριος, ας πούμε αυτήν την ταυτολογία, αγίασε. Έγινε δεκτή η ζωή Του, ο αγώνας Του, η ψυχή Του, η καλοσύνη Του, η ταπεινοσύνη Του, η υπομονή Του και προπαντός η ως νέκταρ αγάπη Του έγινε δεκτή από την Παναγία και ζωοποιώ και αδιαίρετο Τριάδα, την οποία ελάτρευε και λατρεύει και στην οποία αφιέρωσε και τη μονή της Αιγίνης. Την αφιέρωσε
στην πάνσεπτ του Αγία Τριάδα, στο Θεό μας, στον Πατέρα, στον Υιόν και στο Πανάγιον Πνεύμα, και συνέθεσε και ύμνους γλυκύτατους στην Παναγία Τριάδα, και έγραψε και προπαντός την λάτρεψε και άφησε και σε εμάς τέτοιο παράδειγμα. Και σήμερα γεμίσαμε θλίψη και κατάθλιψη και πόνο και σκοτάδι, γιατί αρνηθήκαμε οι περισσότεροι πολύ ή λίγο τη λατρεία μας στο Θεό. Ο άνθρωπος είναι φτιαγμένος να λατρεύει, να δίνεται με όλη την ψυχή, με όλη την καρδιά, με όλη τη διάνοια και με όλη την ύπαρξη στον Τριαδικό Θεό. Και όταν δίνεται με τα λατρείας στον Τριαδικό Θεό, ο άνθρωπος τότε, ξέρετε, ζει, γιατί είναι ερωτευμένος. Δεν μπορεί ο άνθρωπος να ζήσει χωρίς έρωτα, χωρίς τον θείον έρωτα. Και όπως έλεγε και πολλοί Βενέζης, τα πάντα είναι έρος, πολλό μάλλον ο θείος έρος. Γιατί έλεγε ο Βενέζης αυτό και εννοούσε ότι ό,τι κάνουμε να το αγαπάμε, να το κάνουμε εκ ψυχής, που θα έλεγε ο Μέγας Απόστολος Παύλος, ως το Κυρίο. Και όταν το κάνουμε αυτό, τι κάνει, ζούμε, χαιρόμαστε. Έχουμε τη χαρά της προσφοράς, έχουμε τη χαρά της δημιουργίας, έχουμε τη χαρά της ομορφιάς και της ωραιότητος. Σήμερα είναι όλα έτοιμα, ακυρώσαμε και απρακτήσαμε και τα χέρια μας, και όχι μόνο, και υποφέρομαι. Ενώ αν κάνουμε λατρεία στο Θεό και τιμή στην Παναγιά και στους Αγίους και τιμή στους ανθρώπους και διακονία και προσφορά και θυσία, τότε ακριβώς ζούμε. Είμαστε ερωτευμένοι συνεχώς. Ένας απλός ερωτευμένος μπορεί να κάνει τα πάντα, όλες τις θυσίες, για να ευχαριστήσει το αντικείμενο του έρωτός του, που μπορεί να μην είναι και καλό. Πόσο μάλλον τα κανείς είναι ερωτευμένος με το Θεό. Ο Άγιος Νεκτάριος ήταν ερωτευμένος με το Θεό, τον Πατέρα των Υιών και το Πνεύμα του Άγιον. Γι' αυτό και αγρυπνούσε και προσευχότανε και λάτρευε. Και ενώ ήταν άρρωστος με την κύλη και με τα υπόλοιπα που είχε εκεί πέρα, γονάτιζε επί ώρες πολλές και προσευχότανε ο Άγιος και ασπονούσε αφόρητα. Προσευχόταν την ημέρα, προσευχόταν τη νύχτα, προσευχόταν πάντοτε. Επικοινωνούσε με την υπέροχη αγάπη του, τον Τριαδικό μας Θεό. Προσπαθούσε να βρει ευκαιρίες και ώρες να απομονωθεί, να προσευχηθεί, να παρακαλέσει. Όπως οι ερωτευμένοι απομονώνονται, οι κατακόσμοι ερωτευμένοι, πολλό μάλλον εδώ οι θεϊκώς ερωτευμένοι απομονώνονται, να είναι μόνοι προς μόνον των Θεών, και γεμίζουν την ψυχή και την καρδιά τους με του Θεού τη χάρη και την άπειρη αγάπη και την ανίποτη ομορφιά. Γι' αυτό ας προσευχόμεθα, ας λατρεύουμε τον Κύριο, ας Του μιλάμε, έστω και με το στόμα μας αν θέλετε, έστω και ψεύτικα, έστω και τυπικά. Σιγά σιγά από τον τύπο περνάμε στην ουσία, και από την υποκρισία περνάμε στη λατρεία. Από το να καθόμαστε έτσι και να μην κάνουμε τίποτα και να είμαστε χήμα και στο πουθενά, είναι καλό να βουτάμε ένα βιβλιαράκι αν μπορούμε και έχουμε ευκαιρία στο σπίτι μας, και να διαβάζουμε. Θα μου πείτε, έτσι πάτε τρελά. Όλα τρέλα είναι σήμερα. Όλα τρέλα δεν είναι σήμερα. Όλα τρέλα είναι σήμερα. Ας κάνουμε και τη θεϊκή τρέλα να σιάξει, να έρθει και να δέσει το πράγμα. Δεν μπορούμε όμως να διαβάσουμε βιβλίο μας στον δρόμο μας, οπουδήποτε, στη δουλειά ή ό,τι άλλο. Ή δεν γουστάρουμε να πιάσουμε το βιβλίο. Ας φωνάξουμε. Ας φωνάξουμε. Ας μιλήσουμε. Και η φωνή δεν είναι μόνο του στόματος. Είναι της ψυχής. Είναι της καρδιάς. Είναι από το μέσα κράτος πλειοποιητής. Γι' αυτό και προσευχόταν κάποτε με δύναμη μεγάλη, με δύναμη ψυχής, ο προφήτης Μωυσής. Ο μεγαλοφωνότατος. Ο Θεόπτης, μάλλον, ο μεγαλοφωνότατος ο Ισαΐας. Λοιπόν, προσήφιε το. Και του λέει ο Θεός, ενώ δεν ακουγόταν καθόλου, τι βοάς πρόσμε, τι φωνάζεις δυνατά σε μένα, με ξεκούφανες, το καταλαβαίνεις. Και ο Μωυσής δεν μιλούσε με το στόμα του, μιλούσε με την ψυχή του, με την καρδιά του, με την ύπαρξή του όλη. Γιατί τα πιο ακριβά πράγματα είναι αυτό που είπε ο Πατροκοσμάς, ο Χριστός και η ψυχή μας. Αυτά δεν μας τα παίρνει κανείς. Το σώμα μας μπορούν να το πάρουν, να το τυγανίσουν,
το σκοτώσουν. Την περιουσία μας το ίδιο, αλλά στον τα αφήσουμε. Τα πήρε κανείς κοντά του. Όταν μας πάνε στο μνήμα, δεν πάνε κανένα κουτί με λεφτά, ούτε με τίποτα στολίδια, ούτε με τίποτα άλλο. Όσοι υπάρχει τάμα, αλλά αυτά δεν περνάνε στην άλλη ζωή. Εκτός και τα δώσουμε εμείς κατά άλλο τρόπο. Τα δώσουμε στα χέρια των φτωχών, των πεινασμένων και δυσκολεμένων. Και εδώ τι κάνουμε, τα καταθέτουμε πάνω. Το ξέρετε αυτό. Τα καταθέτουμε πάνω. Τα καταθέτουμε πάνω. Έτσι λοιπόν, Χριστός και ψυχή. Μπορούμε να λατρέψουμε, μπορούμε να φωνάξουμε. Τι να πούμε στον Κύριο, τα βασανάματα, αδελφέ. Θέλετε να τον μαλώσουμε, ας τον μαλώσουμε. Αν νομίζω ότι μας φταίει, ας το πούμε. Γιατί καθόμαστε και το κρατάμε μέσα μας και το φυλάμε και αυτό ο διάβολος μας πήγει μετά με το σκηνί της απελπισίας και της ακηδείας. Να το πούμε στον Χριστό μας. Στους δικούς μας και κατά δικούς μας, όπως είναι προκειμένου ο Χριστός, τα λέμε όλα. Τι θέλετε να κάνουμε. Τα λέμε όλα. Τα λέμε όλα. Και τα παραπονά μας στον Κύριο. Και τους λογισμούς μας στον Κύριο. Και τις ασθένειές μας στον Κύριο. Υπάρχει και τέτοια εξομολόγηση που επικυρώνει την άλλη εξομολόγηση και την τελειοποιεί, αν θέλετε. Να προσευχόμεθα λοιπόν στην Αγία Τριάδα, να λατρεύουμε το Θεό μας, να λατρεύουμε το Θεό μας. Και εγώ θυμάμαι το λιοντάρι της Ρούμελης, τον καπετάν Ανδρέα Βερούση ή καπετάν Ανδρίτσο από τη Λιβανά της Φιόντος, τον πατέρα του Οδυσσέως Ανδρούτσου. Τον έπιασαν οι ενετοί στην Ιθάκη, τον έδεσαν χειροπόδαρα και για να ευχαριστήσει τους Τούρκους, τους τον παρέδωκαν ζωντανό. Και τον έκλεισαν, τον έριξαν στα κάτεργα της βασιλεύουσας και ήρθε κάποια ώρα να τον δικάσουν. Και καθώς άρχισε η δίκη, ο Πασάς και ο Κρητής εκεί έβρισαν ποιον, λέει, το Χριστό μας. Το Χριστό μας. Το Χριστό μας. Και τι, σηκώνεται απάνω το λιοντάρι, πάει τις αλυσίδες και του λέγει: «Κουβέντα δεν έχουμε να κάνουμε, Πασά μου, ούτε δικαστήριο μπορούμε να κάνουμε από τη στιγμή που έβρισες το Θεό μου. Το σώμα μου το ορίζεις, λιοντάρι, μπορεί να το κάνεις ό,τι θέλεις. Την ψυχή μου όμως την ορίζουν άλλοι. Την ψυχή μου όμως την ορίζουν άλλοι. Ευαγγέλιο, μη φοβηθείτε από τον αποκτηνόντον το σώμα, τη δε ψυχή μη δυναμένον αποκτείνε». Σε μια εποχή εγκληματικότητας και σε μια εποχή που γίνονται τόσα, ας θυμόμαστε αυτό το ρητό και περισσότερο την εφαρμογή του στον καπετάν Ανδρίτσο. Και έγραψε ένα γράμμα στη γυναίκα την ακριβή και την παρεκάλεσε να μην το ξεχάσει. Να προσεύχεται. Να του κάνει τα μνημόσυνά του. Τι είναι η Ορθοδοξία. Μάγεμα, εφήση και όνειρο. Και εκείνος επορεύθη την οδόν του μαρτυρίου. Αλλά αυτοί οι πολεμάρχοι ήταν λέοντες. Ήταν παιδιά της φιλοκανικής αναγεννήσεως. Παιδιά του Αγίου Γρηγορίου του Παλαμά. Που η αναγέννηση αυτή με υπόγεια ρεύματα έφτασε και στην τουρκοκρατία. Που ήταν η μεγάλη παρασκευή του γένους. Και αποκορυφώθηκε με τους κολυβάδες στ' Άγιον Όρος και στην υπόλοιπη Ελλάδα. Και η Ορθοδοξία εξέθρεψε ήρωες, αγίους, μάρτυρες, νεομάρτυρες, λιοντάρια, ηρωίδες. Η γυναίκα και το ράσο κράτησαν την πατρίδα. Οι γυναίκες που γέννησαν παπάδες και πατριαρχάδες. Οι γυναίκες που γέννησαν κλεφταρματολούς. Οι γυναίκες που δίδαξαν έργο και λόγο την Αγία Ορθοδοξία και τη φιλτάτη πατρίδα. Που κράτησαν με νύχια και με δόντια και με την ψυχή τους την Άγια Παράδοσή μας. Γιατί σήμερα βλέπουμε, τι βλέπουμε σήμερα, να τα έχουμε παίξει όλοι. Και είμαστε παραδομένοι, όπως έλεγε και χθες το βράδυ, άβουλοι και μοιραίοι. Αφήσαμε πατρίδα, αφήσαμε θρησκεία, αφήσαμε τα παιδιά μας. Αφήσαμε το λαό μας. Τα αφήσαμε όλα. Το ευτύχημα είναι πως δεν μας άφησε ο Χριστός μας. Δεν μας εγκατέλειψε η Παναγιά μας. Δεν μας πρόδωσαν οι Άγιοι μας. Μας φέρνουν και μας παίρνουν από κοντά και βρίσκονται ανάμεσά μας και μας γλυκοξυπνούν και μας συνεφέρνουν και μας αφυπνίζουν από την νεκροφάνεια και από αυτή την αδιαφορία
Μας έφεραν εδώ λαούς, φυλές και γλώσσες προκειμένου να διαλυθεί η Ελλάς. Και με το πρόσχημα τάχας φιλανθρωπίας θα φτάσουμε αύριο, μην υπάρχει ούτε ένας Έλληνας, ούτε ένας Ορθόδοξος, ούτε ένας πιστός. Και θα γίνει η Ελλάς εδώ γης Μαδιάμ και Βαβυλωνία. Με διάφορα προσχήματα, εκεί μας κυβερνούν και οι υπόλοιποι που είναι πίσω, αυτό ακριβώς επιδιώκουν. Τόσα χρόνια μας πήραν τη γλώσσα. Μας πήραν την Ορθοδοξία. Κατάστρεψαν την ιστορία μας. Κατάστρεψαν τον κοινωνικό ιστό, αν θέλετε. Και ενώ 400 χρόνια βαστάξαμε και δεν μας χάλασαν οι Τούρκοι, έφτασαν 20 και 30 χρόνια να μας τα χαλάσουν όλα. Το ξέρετε αυτό? Να μας τα χαλάσουν όλα. Εγώ το λέω ούρμπι ετ όρμπι και δεν φοβάμαι τίποτα. Τι να μας κάνει από αυτό που μας κάνει περισσότερο? Βεβαίως. Αλλά είπαμε, ο Χριστός και η Παναγιά και οι Άγιοι, ο Πατροκοσμάς, η μεγάλη αυτή μορφή του γένους και έθνους, της πατρίδος και της Βαλκανικής και του κόσμου ολόκληρου, πάλι μας φιλάνε και πάλι μας ακολουθούν. Πώς να το κάνουμε, αδελφοί και πατέρες μου, να πούμε τη μεγάλη αλήθεια? Οι Έλληνες, όλοι οι Έλληνες, και εκείνοι που παριστάνουν τους άθεους, και εκείνοι που το παίζουν σοσιαλιστές, και εκείνοι που το παίζουν ό,τι άλλο, και οι όποιοι άλλοι, τι γίνεται? Έχουμε καρδία. Το ξέρετε αυτό? Ο έχουν καρδία, λέει ο Αββάς Ποιμήν στο Γεροντικό, δύναται σωθήνε. Έχουμε δηλαδή τι? Αγάπη. Είμαστε πολλεσιάρδες. Μας κάνουν τόσα και δεν αντιδρούμε, το βλέπετε. Δεν σηκώνεται κανείς. Δεν μιλάει κανείς. Τους ταΐζουμε όλους, φροντίζουμε όλους. Μας φάζουν, μας ληστεύουν. Μας φωνάζουν τώρα. Ξεσηκώθηκαν οι μαύροι, ξεσηκώθηκαν οι Πακιστανοί στη Βοιωτία και διεκδικούν. Σε λίγο θα βγουν στον δρόμο και άμα τελειώσει και η Ολυμπιάς και θα έχουν να φάνε, θα τρώνε εμάς. Θα κόβουν αυτιά, θα κόβουν μύτες, θα κόβουν πόδια και θα τα τρώνε. Θα μπαίνουν και μέσα στο σπίτι μας. Θυμάστε την απογραφή τότε που έγινε προετών? Μας είπαν πόσα δωμάτια έχετε, ήμουν εκεί εγώ. Πόσους μπορούν να φιλοξενήσετε, πόσα κρεβάτια χωράνε, το προσέξετε αυτό? Δεν το προσέξετε τότε, ήταν. Εγώ το πρόσεξα. Γιατί αύριο θα φέρουν και άλλες χιλιάδες μεταναστών και λαθρομεταναστών. Έχουμε και εκλογές, πρέπει να τους ψηφίσουν. Κοροϊδεύαν τους κριτικούς, τώρα τους κριτικούς δεν τους κοροϊδεύουν πια. Το κυβερνόν κόμμα, γιατί κατάλαβαν κι αυτοί. Στο έπαιξε Βενιζελικός ο μεγάλος τότε, του το κατώνα, του το κατάλαβαν. Κατάλαβαν κι αυτοί τώρα. Ευτυχώς που κατάλαβαν. Και καταλαβαίνουν κι όλοι. Και θα μας πούνε αύριο, πάρτε 2-3 λαθρομετανάστες στο σπίτι σας. Εκεί δεν πήραν ποτέ κανέναν όμως. Ποτέ κανέναν. Και κάποιος Μητροπολίτης στη Βόρεια Ελλάδα που έγραφε σε εφημερίδες προοδευτικές λεγόμενες για τους μετανάστες, το ρώτησε κάποιος ευθέως. Εσύ δες πω ότι με έχεις φροντίσει κανένα στην περιοχή σου? Είτε Αλβανό, είτε Μαύρο, είτε Ρουμάνο, είτε Βούλγαρο, είτε Σέρβο, είτε ό,τι άλλο. Είναι όλες οι φυλές εδώ. Που να πάνε οι καημένοι κι αυτοί, αλλά από εκεί πρέπει να κρατήσουμε και πατρίδα για να μπορέσουμε να βγούμε πέρα. Και λέει όχι, τότε τι μιλάς? Για να ρέσει την Α και στη Β εφημερίδα ή στο Α και Β συγκρότημα? Για να ρέσει την κυβέρνηση? Αυτή είναι η αλήθεια. Αυτή είναι η αλήθεια. Και πρέπει όλοι να ξεσηκωθούμε πρώτα εναντίον του εγωισμού και της αδιαφορίας μας. Να αναγεννήσουμε την ψυχή μας. Να την τονώσουμε. Να την κάνουμε πάλι λιονταρίσια. Με το σώμα και το αίμα του Χριστού. Με ταπείνωση, την εξομολόγηση, την αγάπη. Και να μπορέσουμε να κρατήσουμε πατρίδα και θρησκεία και οικογένεια. Λέει κάποιος προχθές στη Γαλλία, κάποιος Γάλλος, ένα γνωστό μας κληρικό, πέθαναν εκεί πέρα απάνω από 10.000 γέροντες με τον καύσωνα. Τι σημαίνει αυτό? Εγκατάλειψη. 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 Τσάφσαν. Και λέει, εσείς στην Ελλάδα κρατάτε ακόμη και σας ζηλεύουμε, γιατί έχετε την Εκκλησία και την οικογένεια. Η κατοίκον Εκκλησία. Το πρωτοκύτταρο της Εκκλησίας και της κοινωνίας είναι η οικογένεια. Έχετε ακόμη την οικογένεια. Τα παιδιά, όσο παλιόπαιδα και αν είναι ατίθασα, αγαπούν τους γονείς ακόμα, κατά κανόνα. Φροντίζουν τους γονείς. Νοιάζονται τους γονείς. Έστω και αν είναι στο σπιτάκι, έστω και αν είναι μόνη της, έχει η ψυχή του Έλληνα, είναι ορθόδοξη. Το DNA του μέσα είναι ελληνοορθόδοξο. Και έχει λοιπόν σπλάχνα εκτιρμών. Και αν τον πιάσεις λίγο τον Έλληνα και τον αναλύσεις και τον ψάξεις, θα βγει στο τέλος η ελληνοορθοδοξία. Το ρωμαϊκό. Πατρίδα, θρησκεία, οικογένεια.
Τα περιγέλασαν κι αυτά εκείνοι οι οποίοι μας έφτασαν σε αυτό το χάλι. Τα ενέπαιξαν και έκαναν τα πάντα. Και σήμερα υποδαβλίζουν τη δυσκολία που έχει η Εκκλησία μας. Εκείνοι την υποδαβλίζουν. Κι άλλοι απ' έξω. Γι' αυτό εμείς να μην καθόμαστε να κρίνουμε και να κάνουμε οτιδήποτε. Δεν είναι η δουλειά δική μας αυτή. Να γονατίζομαι και να προσευχόμεθα για την ενότητα της πίστεως, για την ενότητα του Αγίου Πνεύματος, για την ενότητα της ζωής, για την ενότητα της Εκκλησίας, για τους πατέρες και ιεράρχες μας από την κορυφή μέχρι τον τελευταίο. Τους έχουμε πατέρες και σκόπιμα οι όποιοι εχθροί, φανεροί και αφανείς, καλλιεργούν αυτή την αποστασιοποίηση και εφαρμόζεται η προφητεία του Αγίου Κοσμά που είπε «Θα έρθει καιρός που δεν θα υπάρχει αυτή η αρμονία μεταξύ κλήρου και λαού». Μεταξύ κλήρου και λαού. Αν χάσουμε τους πατέρες μας, χάνουμε τον Χριστό μας, χάνουμε τη σωτηρία μας. Το ξέρετε αυτό? Και έλεγε κάποτε ένας παπάς, και να μου παραξηγήσει θα το πω, και εγώ το πιστεύω, αλλά έχει έτσι γούστο. Ο Θεός, λέει, ο Χριστός μας, διάλεξε το χειρότερο, τους παπάδες, για να δώσει στους ανθρώπους το καλύτερο, τη χάρη του. Έχει και μια δόση αλήθειας. Γιατί ο τελευταίος ιερεύς και ο πιο αμαρτωλός και κρυματισμένος κρατάει στα χέρια του τους κεραυνούς του Θεού, το ξέρετε αυτό? Και σκοτώνει τον διάβολο, σκοτώνει την αμαρτία, διώχνει την αρρώστια και κάνει τον άνθρωπο πολίτη και μέτοχο του παραδείσου. Ποιος από αυτούς μπορεί όλους που μας κοροϊδεύουν να κάνει Θεία Λειτουργία? Ποιος μπορεί να αγιάσει τα δώρα? Κανένας. Ενώ ο τελευταίος παπάς, άμα είναι κανονικός, τα κάνει αυτά όλα. Όλα, γι' αυτό ο Άγιος Κοσμάς ο Αιτωλός, το αναφέρουμε και κάναμε και εκπομπές, ο Άγιος Κοσμάς ο Αιτωλός έλεγε, εγώ αν ειδώ έναν παπά και έναν βασιλιά, θα χαιρετήσω πρώτα τον παπά, γιατί εκείνος είναι υπηρέτης του βασιλέως των ουρανών, και ύστερα τον βασιλιά. Αν δω έναν παπά και έναν άγγελο, θα χαιρετήσω πρώτα τον παπά και μετά τον άγγελο, γιατί ο ιερεύς κάνει έργο που και οι άγγελοι θέλουν να παρακύψουν και δεν το αντέχουν. Βεβαίως. Και αν δω παπά έτσι, θα τρέξω πάλι, θα πέσω και να του φιλήσω τα πόδια. Δεν φιλήσω του παπά τα πόδια του ανθρώπου, αλλά φιλήσω του φορέως της ιεροσύνης. Ο ιερεύς είναι ενδεδειμένος στην της ιερατείας χάριν. Και αν τον παρακαλέσω, θα τον παρακαλέσω να προσευχηθεί για τις αμαρτίες μου. Ο Άγιος Νεκτάριος, στο βιβλίο του περί των 7 μυστηρίων, αν το βρείτε πάρτε το και διαβάστε το, λέει για την ιεροσύνη ότι ο πρεσβύτερος, ο παπάς και βέβαια ο επίσκοπος, πολλό μάλλον, είναι λειτουργικό πνεύμα. Είναι λειτουργικός. Είναι φτιαγμένος να λειτουργεί συνεχώς. Αυτό το έχει αντιληφθεί ποιος? Ο Μακάριος και Άγιος Παπαπλανάς, που 50 χρόνια λειτουργούσε κάθε μέρα. Υπάρχουν και τέτοιοι σήμερα. Και μοναστηράκια, η Μονή Πετράκη και άλλοι που λειτουργούν κάθε μέρα. Τους ευχαριστούμε. Μπορεί εμείς να μην μπορούμε να πάμε για πολλούς και διαφόρους λόγους. Φύγετε από εκεί, παιδί μου, καθίστε μέσα. Μπορεί εμείς να μην μπορούμε να πάμε. Αλλά όμως η χάρη της Αγίας Λειτουργίας φτάνει και σε εμάς. Αφού με τη Θεία Λειτουργία που λέει ο Γέροντας Πορφύριος ανασένει πλάση. Τους ευχαριστούμε. Και λέει στη συνέχεια ο Άγιος Κοσμάς, εγώ δεν έχω τίποτα κατά των παπάδων. Και μερικοί και αρχιερείς είχαν φερθεί και άσχημα. Δεν έχω τίποτα. Μόνο τους παρακαλώ να προσεύχονται και αν έχουν σφάλει σε κάτι, τι ωραίος που είναι. Έχει δι' αυτούς ο Χριστός σιδηρά ράβδων. Σιδερένιο ραβδί. Και τους παιδεύει. Τους παιδαγωγεί. Τους παιδεύει. Είναι σημαντικό αυτό. Γιατί σήμερα αυτό ακριβώς γίνεται. Όλα τα μέσα, όλες οι εφημερίδες να έχουν παπάδες, πατριαρχάδες, αρχιεπισκόπους, ό,τι θες. Εγώ χαίρομαι που βλέπω εκεί τα πρόσωπά τους εφημερίδες, παίρνουν τρευχή τους. Και φαίνεται ότι ασχολούνται αυτοί επειδή έχει αξία η ιεροσύνη και επειδή είναι σωτηρία η Εκκλησία μας και επειδή ανοίγει τον Παράδεισο. Γι' αυτό τους βάζουν εκεί. Γιατί αυτό τι δηλώνει? Την αξία της Εκκλησίας, το ξέρετε. Την αξία της ιεροσύνης. Την αξία της χριστιανικής ιδιότητός και οντότητος. Γι' αυτό μην κάνουμε το χατήρι του διαβόλου. Ούτε το χατήρι των οργάνων του.
ας γονατίζομαι και ας παρακαλούμε. Ο Αγιός μας Νεκτάριος πέρασε πολλά και διάφορα στη ζωή του και από τους εκκλησιαστικούς υπέφερε και από συκοφαντίες και από τόνα και τάλο και από αδικίες μεγάλες. Ποτέ όμως δεν βγήκε και δεν είπε τίποτε. Έγραψε αργότερα στον Πατριάρχη μια επιστολή με πόνο ψυχής. Και τι, καθότανε και προσευχότανε, όχι για τον εαυτό του, ούτε για το ζήτημά του. Αυτό δεν είχε αφήσει τον Χριστό. Προσευχότανε για τους αδελφούς. Προσευχότανε για τους ανθρώπους. Προσευχότανε για τον κλήρο. Προσευχότανε για τον λαό. Και όταν κάποιος γνωστός του τον επισκέφθη, κατ' κρίσιμες εκείνες ώρες και ημέρες δοκιμασίας του, διαβάζουμε στο Συνταξάρι και στο βίο, τα ξέρουμε, δεν θα αναφέρω περιπτώσεις. Λοιπόν, τον είδε τον Άγιο να είναι γαλήνιος, ήσυχος, πονεμένος σίγουρα και να προσεύχεται. Γέροντα λέει, σεβασμιότατε, τι κάνετε εκεί, τόσα σας συμβαίνουν και εσείς είστε ήρεμος, είστε ήσυχος. Λέει, τι να κάνω παιδί μου, τα δικά μου τα άφησα στον Χριστό και προσπαθώ να στηρίξω τους αδελφούς μου και να ευχηθώ και για τους διώκτες μου, για τους εχθρούς μου, για τους συκοφάντες μου, οι οποίοι όλοι οι συκοφάντες αργότερα, ξέρετε, δαιμονίστηκαν και είχαν κακό τέλος. Αλλά ο Άγιος όμως ποτέ δεν είπε κακό. Ποτέ δεν είπε κακό. Και ακολουθώ αυτό, λέει ο Άγιος, που είπε ο Ιησούς Χριστός τον Πέτρο. Εγώ προσεύχομαι για σένα να μην εκλείψει και να μην εκλείπει η πίστη σου. Εσύ όταν επιστρέψεις, τι ωραία το λέει, στήριξον τους αδελφούς. Και εγώ λοιπόν άφησα τον Κύριο να προσεύχεται για μένα, τον άκρο αρχιερέα. Ο Χριστός προσεύχεται για μας. Ο Χριστός, το όνομα του Ιησού Χριστού γίνεται η Θεία Λειτουργία, η οποία αναφέρεται στο Θεό Πατέρα δια του Ιησού Χριστού εν Αγίω Πνεύματι. Θεία Λειτουργία αναφέρεται στο Θεό Πατέρα, το ξέρετε αυτό. Δια του Ιησού Χριστού εν Αγίω Πνεύματι. Βέβαια, ο Ιησούς μου προσεύχεται για μένα, για το πρόβλημά μου, για τις δυσκολίες μου, για τις συκοφαντίες, για τα βάσανά μου, για τη φτώχεια μου, τώρα που υπάρχει τόση ανεργία και μας κοροϊδεύουν εδώ πέρα και μας κάνουν ελεημοσύνες, για τη φτώχεια μου. Ήρθε ώρα που ο Άγιος δεν είχε ούτε μια δεκάρα να πάρει κάτι. Ήταν σαν τα πουλάκια, σαν τα πετεινά του ουρανού. Μάλιστα. Και άφηνε και τη φτώχεια του ακόμη και την εγκατάλειψη από όλους στον Πανάγαθο Χριστό. Και ήταν ήσυχος και ήρεμος. Εμείς δεν έχουμε αυτή τη χάρη βέβαια. Ούτε είμαστε δυνατοί σαν τον Άγιο. Ούτε είμαστε όρητα υψηλά, τεσελάφης. Δεν είμαστε ελάφια. Είμαστε λαγωοί. Όμως εμπνεώμεθα και συγκινούμεθα μέχρι δακρύων από τη συμπεριφορά, από τον αγώνα, από τη δράση, από την ταπείνωση και την αγάπη και την ανίποτη ανεξικακία του Αγίου μας Νεκταρίου. Γι' αυτό και ο Θεός τον αγίασε. Τον αγίασε. Και του έδωσε και εξουσία, καθώς ανέβαινε στον ουρανό, να βγάνει δαιμόνια. Και το ρώτησε κάποιος που του παρουσιάστηκε, γιατί γέροντα ζητήσετε αυτό το χάρισμα? Γιατί παιδί μου, πολλοί με επέδεψαν τα δαιμόνια στην επίγεια ζωή και πορεία μου. Και εγώ ξέρω τι φοβερό πράγμα είναι ο πόλεμος των δαιμόνων, ο αόρατος πόλεμος που θα έλεγε Όσιος Νικόδημος ο Αγιορείτης. Και ένας δαιμονισμένος φώναζε. Είχαμε πρώτα τον Καψάλι, τον Αγεράσιμο. Τώρα έχουμε και τον Νεκτάριο. Ο ένας είναι παπάς, ο άλλος είναι δεσπότης. Και μας καίει, μας καίει, μας καίει και δεν μπορούμε και δεν αντέχουμε. Γιατί ο Άγιος επέδειξε έμπρακτα ταπείνωση και αγάπη. Ενώ ήταν αρχιερεύς, έκανε τον εργάτη στη Μονή. Τον εργάτη στη Μονή. Έραβε και επιδιόρθωνε τα υποδήματα των μοναχών. Στη Ριζάριο καθάριζε τις τουαλέτες όταν χρειάστηκε για να μην απολύσουν τον υπάλληλο που ήταν εκεί, που ήταν φτωχός και είχε αρρωστήσει. Και έκαμε τις πιο ταπεινές εργασίες ο Άγιος.
Και συνέβη σε αυτόν ό,τι και με τον Άγιο Νικόλα, ότι ταπεινώσει τα υψηλά. Ταπείνωσε ο Άγιος. Ταπείνωσε ο Άγιος. Και όταν πήγαν στο μοναστήρι του και τον κατέκριναν για τη γνωστή σκοφαντία, ο εισαγγελεύς και η ακολουθία του, ο Άγιος δείχοντας τον ουρανό τους έλεγε «Βλέπει ο Θεός». Και όταν φύγανε, οι μοναχές και οι υπόλοιποι είχαν αγριέψει, ανθρώπινο είναι, εναντίον του εισαγγελέως και εναντίον της κακής συμπεριφοράς, το είπε στον Άγιο από τα γένια. Και εκείνος τους λέγει «Τι σας έμαθα βρε τόσο καιρό, τι σας έμαθα, να προσεύχεστε για τους εχθρούς, αυτή είναι η ουσία της Ορθοδοξίας, και ελάτε εδώ να παρακαλέσουμε και ας αφήσουμε την υπόθεση στα χέρια του Θεού». «Εγώ Κύριος, εμή εκδίκησης, εγώ ανταποδώσω», λέει η Γραφή. «Τα αφήνομαι στο Θεό». Και είναι φοβερό να αφήσει κανείς στα χέρια του Θεού τον εχθρό του. Τον όντως εχθρό του, γιατί έχουμε και καταφαντασία εχθρούς. Νομίζουμε ότι ο άλλος μας εχθρεύεται και δεν είναι αλήθεια. Άλλο αυτό. Αλλά ο αποδεδειγμένος εχθρός τον αφήνει στο Θεό και τότε αλλημονό του. Γιατί εσύ αν τον τιμωρείς και τον εκδικηθείς, θα τον τιμωρείς, θα τον εκδικηθείς ως άνθρωπος. Τι μπορεί να κάνει ένας άνθρωπος στον άλλο άνθρωπο, λίγα μπορεί να κάνει. Ενώ όμως αν τον αφήσει το Θεό, φοβερόν το εμπεσύν ισχύρας Θεού ζώντος. Και λέει ο προφητάναξης Δαβίδ για τους ασεβείς, για τον ασεβή, πέρασα και είδα τον ασεβή να υπεριψώνεται ως τα σκέδρους του Λιβάνου. Ως σε κέντρο του Λιβάνου. Και πέρασα ύστερα, αργότερα, και δεν βρήκα ούτε το τόπον που ήτο. Το ξερίζος ο Θεός και τον εξαφάνισε. Θα μου πει το κάνει ο Θεός. Βέβαια ο Θεός είναι αγάπη, αλλά είναι και δίκαιος. Είναι και δίκαιος. Ακόμη και οι Άγιοι στο υπερουράνιο θυσιαστήριο, κάτω από το υπερουράνιο θυσιαστήριο, οι μάρτυρες, όπως βάλουμε και στα γένια τα οστάτ και λείψανα των Αγίων Μαρτύρων, τι λένε στο εσφαγμένον αρνίον, εσφαγμένον και το αρνίον. Αλλά αυτό θα νικήσει. Του ζητούν πότε θα κάνει εκδίκηση, θα τους αποδώσει το δίκαιο για τα αδικοχυμένα αίματά τους. Το άδικο πονάει και τους Αγίους. Και η αχαριστία πονάει και τον ίδιο τον Χριστό. Τον επώνεσε το παράδειγμα με τους 10 λεπρούς. Γι' αυτό όσοι αδικούμεθα και δυσκολευόμεθα, ας κάνουμε ό,τι μπορούμε να βρούμε το δίκιο μας. Ανθρώπινο είναι. Δεν έχουμε τη δύναμη. Αλλά αν δεν μας αποδίδουν το δίκαιό μας, γιατί η δικαιοσύνη κοιμήθη όπως βλέπετε, τότε τι κάνουμε. Πάμε βάλουμε ένα κεράκι για αυτούς που μας αδικούν και τους αφήνουμε στο Θεό. Ευχόμενοι να τους φωτίσει και ευχόμενοι να τους φροντίσει εκείνος. Γιατί η αγαπολογία στην Εκκλησία πολλές φορές δίνει και παίρνει. Ο Θεός δεν είναι μόνο αγάπη, είναι και δικαιοσύνη. Δίκαιος Κύριος και δικαιοσύνα συγάπησε. Και αν μας κάνει κάποιος κάτι και δεν μετανιώσει, τον πληρώνει με το ίδιο νόμισμα. Και μάχεραν έδωκες, μάχεραν θα λάβεις. Γι' αυτό λοιπόν ο Άγιος είχε απόλυτη εμπιστοσύνη, εμείς δεν το έχουμε, γι' αυτό είπα μπορούμε να κάνουμε και μερικές κινήσεις άνθρωποι μεθα. Απόλυτη εμπιστοσύνη στη Θεία Πρόνοια. Και άφηνε όλα τα δικά του στη Θεία Πρόνοια. Και ο Κύριος κατήφθηνε τα διαβήματά του προς επιτέλεση παντός έργου αγαθού. Και τον αγίασε τόσο, τον ύψωσε τόσο, του έδωσε αγάπη, περισσή αγάπη, νέκταρ αγάπης. Του έδωσε να προσφέρει, να προσφέρει, να προσφέρει και απέβη ο Άγιος της στοργής, ο Άγιος της αγάπης, ο Άγιος της τρυφερότητος, ο Άγιος της καλοσύνης, ο Άγιος της συμπαθίας, ο Άγιος, ο Άγιος, ο Άγιος, τόσα και τόσα. Και του έδωσε όταν εκοιμήθη και μοίρα. Είναι μυροβλήτης ο Άγιος, από την ώρα της κοιμήσεώς του. Και πρώτα ευωδίαζα, αλλά το έβλεπαν λίγοι. Το αισθανόντουσαν οι αγαθοί και οι αλαφροίσκιοτοι. Με τη θανή του έδωσε μοίρα. Και όπως γράφει ο Άγιος Γρηγόριος ο Παλαμάς για τον Άγιο Δημήτρη τον Μυροβλήτη,
Ο μεγαλομάρτης λοιπόν, ο μυροβλήτης Άγιος, αφού έδωσε όλο του το αίμα για το Χριστό και την ψυχή και τη ζωή του, ήθελε ακόμα και ακόμα και ακόμα να δώσει κι άλλα, να προσφέρει κι άλλα, και δεν είχε. Τα τελείωσε όλα, έδωσε ρέστα για το Χριστό. Και ο Χριστός, ο πλούσιος εν ελέη και η πηγή παντός αγαθού και ο δημιουργός και αναδημιουργός των πάντων, του έδωσε, λέει ο Ιερός Γρηγόριος ο Παλαμάς, μεγάλη χάρη του, του έδωσε μύρο, Άγιο μύρο, για να το προσφέρει και στο Χριστό ως θυσίαν ενέσεως, αλλά και στους ανθρώπους να μαγεύονται από τη χάρη της αγιότητος και της εκκλησιαστικής ζωής και να ακολουθούν και εκείνοι τον Άγιο Δημήτριο και τον τρόπο υπάρξεως της Εκκλησίας. Έτσι και εδώ έδωσε στον Άγιο Νεκτάριο μοίρα. Γι' αυτό, για να επανέλθουμε, περνάει και η ώρα, όταν άνοιξαν το μνήμα του 50 χρόνια πριν σαν σήμερα, μύρο Άγιο, ουράνιο, άλλης υφής μύρο, όχι κολόνια και τα υπόλοιπα, ουράνιο μύρο, του Αγίου Πνεύματος το μύρον, που είχε αγιάσει το Πνεύμα το Άγιο την ψυχή του, αγίασε και το σώμα του και τα ιερά του οστά, και επικάθισε, όπως λέει ο Μέγας Βασίλειος, η χάρις του Θεού και πάνω στα αγιασμένα οστά των Αγίων και των Μαρτύρων. Και γι' αυτό ακριβώς ανέδωσε αυτό το μύρο και έφτασε παντού και υπάρχει και σήμερα και διαχέεται, επισκέπτει τις ψυχές μας και τη ζωή μας, τους χώρους μας, τους ναούς μας, τις ερημιές, τα εξοκλήσια, τα μοναστήρια, τα προσκυνητάρια και ό,τι άλλο. Και μας συγκινεί και μας συγκλονίζει και μας μεθάει αυτό το Άγιον Μύρον και μας κάνει να θέλουμε κι εμείς να ερωτευθούμε τον Χριστό μας, να ερωτευθούμε την Παναγιά, να αγαπήσουμε τους Αγίους, να γίνουμε ένθεοι, να προσφέρουμε τη ζωή μας θυσία, θυσία στο Θεό και θυσία το Θεό Πνεύμα συντετριμένων, να προσφέρουμε αυτή τη θυσία, γιατί ο άνθρωπος είναι φτιαγμένος να προσφέρεται, να δίνεται, να θυσιάζεται. Τότε και μόνο νιώθει ότι ζει, γιατί φτάνει την ύπαρξή του σε κατάσταση αποθεώσεως και γεμίζει με τη χάρη του Θεού και είναι τρελός του Θεού, τρελαμένος από την αγάπη του Κυρίου, μαγεμένος από την Άγια Εκκλησία μας και κουρσεμένος με την καλή έννοια από το Πανάγιον Πνεύμα. Και τότε άγεται και φέρεται υπό του Πνεύματος του Κυρίου και ζει εν Κυρίω και σοφρονίζει και αλατίζει τον κόσμο και φωτίζει τους εσκότη και φέρνει τους πάντες και τα πάντα στην Άγια Εκκλησιά, στη μία Αγία Καθολική και Αποστολική και Ορθόδοξη Εκκλησία μας, η οποία είναι σ' όλα τα μήκη και πλάτη της γης απλωμένη και περιμένει. Και κάθε τοπική εκκλησία είναι φανέρωση, φανέρωση της μιας Αγίας Καθολικής και Αποστολικής Εκκλησίας. Και συγκινούμεθα πάντοτε όταν ακούμε εκείνα τα ειρηνικά, είτε στον Εσπερινό, τη Μεγάλη Συναπτή, είτε στον Όρθρο και κυρίως στην Αγία Λειτουργία. Ευχόμεθα υπέρ ειρήνης, υπέρ ενώσεως των πάντων, υπέρ όλων των Αγίων του Θεού Εκκλησιών, υπέρ ευσταθία, σταθερότητα στην πίστη. Είμαστε εδώ και ευχόμεθα για την Οικουμένη. Και στην αυχή της Αγίας Αναφοράς του Ιερού Χρυσοστόμου λέμε: «Έτι προσφερομέν στη λογική ταύτην λατρείαν και υπέρ της Οικουμένης». Μίστη Κύριε της πόλεως ταύτης ενή παρικούμεν και πάσης πόλεως και χώρας όλης της Οικουμένης και τον πίστη οικούντων εν αυτές. Μίστη Κύριε πλεόντων, οδηπορούντων, νοσούντων, καμνών των εχμαλώτων και της σωτηρίας αυτών. Τι ωραία είναι αυτά. Τι ωραία, να η παγκοσμιοποίηση, να η καθολικότης, να η αγκαλιά του Χριστού μας, να τα μεγαλεία.
για τον Άγιο, βλέπω πέρασε η ώρα, όσα και να πούμε, όπως είπαμε και στην αρχή, δεν τελειώνουν. Να τον ευχαριστήσουμε και πάλι και πρώτα τον τριαδικό μας Θεό που μας έδωσε το γλυκύτατό μας Άγιο, την αγάπη της, το οργή μας, το ψωμί μας, τον αδελφό μας, το φίλο μας, τα πάντα μας, την ανάσα μας και την πνοή μας. Πώς λένε οι ερωτευμένοι, υπάρχει και δύο σέρος που πάμε. Να ευχαριστήσουμε την Παναγία που τον είχε πρωτοπαίδη της και ο οποίος την υπεραγαπούς. Παναγία της Λιβριανή, θα μιλήσουμε την επόμενη φορά. Και να ευχαριστήσουμε και τον ίδιο τον Άγιο, γιατί όχι. Για όλα τα καλά που πρόσφερε, προσφέρει και θα προσφέρει στην Εκκλησία και στην Οικουμένη, αφού είναι και γιατρός, χωρίς σύνορα. Να ευχαριστήσω κι εγώ με την ψυχή και την καρδιά μου το Ίδρυμα, τον πρόεδρο του Ιδρύματος, τον Σεβασμιότητα Μητροπολίτη Περιστερίου, κύριο Χρυσόστομο. Σας φέρνω και τις ευχές του για το νέο έτος και να μας ευλογεί και τον ευχαριστούμε. Να ευχαριστήσουμε και το σταθμό της Εκκλησίας μας που αναμεταδίδει αυτήν την ταπεινή ομιλία και άλλες και όλο το καλοκαίρι αναμετάδωσε όπως θα είχατε ακούσει. Γράφαμε εκεί στο στούντιο ή κατοίκον και είχαμε καινούργιες ομιλίες όλες τις Πέμπτες και είμαστε μαζί και παρέα. Ευχαριστούμε το σταθμό της Εκκλησίας και όλους τους εκεί, από την κορυφή των μακαριότητων μέχρι τον τελευταίο διακονητή. Και ευχαριστούμε και τους πατέρες και αδελφούς, τον ηχολήπτη μας, τις κυρίες του Ιδρύματος, τον Επίτροπο και όλους εσάς και τους ακροατάς του σταθμού μας. Και ευχόμεθα και πάλι καλή και ευλογημένη εκκλησιαστική χρονιά και να προσπαθούμε όσο μπορούμε, αφού αρχίσαμε τον Άγιο Νεκτάριο, να τον μιμούμεθα λιγάκι στην ταπείνωση, στην αγάπη, στην υπομονή, στον θείο έρωτα και σε ό,τι άλλο ο καθένας μπορεί και σε ό,τι άλλο έτσι του προσφέρεται καλύτερα. Την Παρασκευή μεθαύριο δεν θα έχουμε Θεία Λειτουργία, γιατί κάναμε σήμερα. Θα κάνουμε όμως την Κυριακή, πρώτη Κυριακή του μηνός, 7 Σεπτεμβρίου, που είναι και τα προϊόντα της Παναγίας μας. Θα έχουμε 6 με 8 το πρωί Θεία Λειτουργία. Και την ερχόμενη Τετάρτη, πρώτα ο Θεός, 3 παραδέρα, θα κάνουμε παράκληση στην Παναγία και ομιλία με θέμα, τι άλλο, η παγκόσμιος χαρά, που είναι η Παναγία μας. Και αφού σας ευχαριστήσω και πάλι, ας ψάλλουμε το εθνικό ύμνο της Εκκλησίας και να φύγουμε. Τι υπέρμαχο στρατηγότα νικητήρια, ως λυτρωθήσα των δεινών ευχαριστήρια, αναγράφωση η πόλη σου, Θεοτόκε, άλλος έχουσα το κράτος απροσμάχητον, εκ πάντιον με κινδύνων ελευθερώσον, ή να κράζωσι χαίρε νύμφι ανύμφευτε. Χίλιες ευχαριστίες, βοήθειά μας, καλή σας νύχτα.